Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση στον Κολωνό, με τον παιδοβιαστή εκεί, τον ανώμαλο και τους υπόλοιπους ανώμαλους της παρέας. Δυστυχώς, να πούμε ότι υπάρχει μία εξέλιξη και είναι λυπηρό ότι είχαμε καταρχάς, εδώ, ο Μίχος, συνεχίζουν να καλύπτουν τον παιδοβιαστή του Κολωνού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μία στασιμότητα στην έρευνα. Υπάρχει μία έντονη ανησυχία, δυστυχώς, ότι τα πράγματα, κάποιος βάζει το χέρι του και εξαφανίζει στοιχεία, κάποιος βάζει το χέρι του και εμποδίζει να προχωρήσει υπόθεση, ενώ έχουμε την ίδια στιγμή τον ίδιο τον κατηγορούμενο να διατυμπανίζει στις φυλακές μέσα, ο ίδιος, σύμφωνα μαρτυρίες κρατουμένων, ότι έχει τόσο ισχυρούς φίλους που δεν θα πάθει ο ίδιος τίποτα, γιατί έχει μεγάλες άκρες, έχει μεγάλες πολιτικές πλάτες. Αυτά είναι τα οποία λέει ο Μίχος. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι είχαμε και κάτι άλλο. Είχαμε την αποκάλυψη από το Βήμα της Βουλής προσωπικών στοιχείων του μικρού κοριτσιού που έπεσε θύμα της συμμορίας των παιδοβιαστών του Κολωνού, όπου προκαλεί μόνο οργή και αγανάκτηση. Δυστυχώς, να πούμε ότι για όλα αυτά ευθύνη έχει υφυπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπου θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, ίσως και να έχει παραιτηθεί με όλο αυτό το οποίο έγινε. Εδώ ζητάμε και το φωνάζουμε συνεχώς να υπάρξει μία άμεση δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων, την αποκάλυψη των οικονομικών δοσοληψιών του προφυλακισμένου παιδοβιαστή, αλλά και θα πρέπει και να υπάρξει η απόλυτη προστασία του μικρού παιδιού και της οικογένειάς του. Κάτι το οποίο δεν έχουμε. Και το θέμα εδώ πέρα είναι ποιοι και πώς ενημέρωναν τον δράστη τον οποίο παρακολουθούσαν. Ποιοι ενημέρωναν τον παιδοβιαστή πριν την ολοκλήρωση της έρευνας. Ποιοι. Από ό,τι φαίνεται, ο παιδοβιαστής του Κολωνού, το κύκλωμα αυτό των παιδοβιαστών, έχει πλάτες και άκρες. Το περιγνωρίζουμε όλοι, είναι πολιτικές οι άκρες. Και έχει φανεί ξεκάθαρα. Τα έχει πει ο ίδιος. Έχει ομολογήσει ο ίδιος για τις άκρες του. Τους πολιτικούς φίλους του. Τα κολυτάρια του. Βρωμιά. Μας έρχεται εμετός με όλα αυτά. Εμετός μας έρχεται. Προσπαθούμε κάθε τρόπο, εκεί που θα είχαμε συλλήψεις, παγώσαν όλα. Εντάξει, πιάσαμε αυτόν, θα τον βγάλουμε σε λίγο, έτσι λέει ο ίδιος, που θα βγει. Πιάσαμε κι άλλους 3, 4, 5, πώς ήτανε. Πέντε, και μένει εκεί. Πού είναι εδώ πέρα, εδώ, μας λέγανε και ολόκληρες λίστες, οι οικονομικές δοσοληψίες. Μας λέγανε. Όχι, τα στοιχεία τα λέγανε. Η αλήθεια ήταν αυτή. Το θέμα το παίρνει εδώ, ότι τα θάβουμε. Την έχουν θάψει την υπόθεση. Πότε φαίνεται ενώπιση εκλογών. Τη θάψαν την υπόθεση. Μένουμε εδώ.